Καλωσορίσατε στην πρωινή συνεδρίαση του συνεδρίου μας με θέμα η μετάφραση της βίβλου στην Εκκλησία και στην εκπαίδευση. Σήμερα το πρωί οι εισηγήσεις έχουν δύο εκλεκτοί αδελφοί μας. Πρώτος, ο κύριος Ιωάννης Τσεβάς. Είναι χειρουργός οδοντίατρος, διευθυντής του Ελληνικού Ιστορικού Ευαγγελικού Αρχείου. Και το θέμα της εισήγησής του είναι η προσφορά της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας στις Ευαγγελικές Εκκλησίες στην Ελλάδα. Παρακαλώ, κύριε Τσεβά. Να ανέβω στο βήμα ή μπορώ να μιλήσω? Αν μπορείς στο βήμα, θα είναι καλύτερο. Με συγχωρείτε, ο κύριος Τσεβάς, μόλις περατώσει την ομιλία του, θα χρειαστεί να φύγει, οπότε δεν θα πάρει ερωτήσεις. Το έχω δηλώσει, οπότε δεν έχει μετά ερωτήσεις. Αν μην πάρετε τηλέφωνο. Λοιπόν, ευχαριστώ. Λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, εκλεκτοί ομίγυροι, το θέμα μας είναι η προσφορά της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας στην Ευαγγελική Εκκλησία στην Ελλάδα. Και ας αρχίσω με ένα χωρίο, έτσι, από την 1η Ιωάννου. «Φόβος σου κέστην εν τη αγάπη, αλλητελεία αγάπη, έξω βάλει τον φόβο». Η προσφορά της Βιβλικής Εταιρείας στην Ευαγγελική Εκκλησία στην Ελλάδα είναι τριπλή, κατά τη γνώμη μου. Η πρώτη και σημαντικότερη προσφορά είναι ότι η Βιβλική Εταιρεία έδωσε διαχρονικά στην Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία το βασικό στοιχείο, το εργαλείο και τον οδηγό της πίστεώς της, και αυτό είναι η Αγία Γραφή. Από την αναμόρφωση του 16ου αιώνα υποστηρίχθηκε ότι η βάση της πίστεως της διαμαρτύρησης είναι η Αγία Γραφή, ο γραπτός λόγος και μόνον αυτός. Ως εκ τούτου και ως απόρρια αυτών των αρχών της διαμαρτύρησης, η ομολογία πίστεως της Ευαγγελικής Εκκλησίας, το πρώτο της άρθρο σημειώνει τα εξής. «Πιστεύομεν εις την Αγία Γραφή, ήτι τα 39 κανονικά βιβλία της Παλαιάς και τα 27 της Καινής Διαθήκης, ως το μόνον θεόπνευστον βιβλίων και ως την μόνην πηγήν και των μόνων κανόνα πίστεως και έργων, και ότι είναι αυτή πλήρης, επαρκής, ασφαλής και αλάθητος οδηγός, δια πάσαν περίστασιν πνευματικής απορίας και δυσκολίας». Με αυτό το άρθρο ορίζεται ότι ο Λόγος του Θεού είναι η μόνη βάση και ο μόνος οδηγός. Σημειώνεται ότι είναι επαρκής, δηλαδή δεν υπάρχει για τους ευαγγελικούς ανάγκη κάποιου άλλου πράγματος, όπως η λυπή ιερά παράδοση. Αυτό σημαίνει ότι αφού είναι ο μόνος οδηγός και η μόνη βάση, τότε συστήνεται, θεωρείται μάλλον απαραίτητο, οι Ευαγγελικοί να μελετούν την Αγία Γραφή. Η ατομική ανάγνωση και εντρίφηση στην Αγία Γραφή και στις διδασκαλίες της είναι απαραίτητα μέσα χάριτος. Αυτό οπωσδήποτε είναι μια ευαγγελική συνήθεια, αφού για πολλά χρόνια στα άλλα δόγματα υπήρχαν απαγορεύσεις. Αυτή η ανάγκη για ύπαρξη της Αγίας Γραφής στις Ευαγγελικές Εκκλησίες και στα Ευαγγελικά σπίτια, σε κατανοητή γλώσσα, καλύφθηκε από τη Βιβλική Εταιρεία. Θα αναφέρω δύο παραδείγματα σχετικά. Το ένα είναι από τις εκκλησίες, Ευαγγελικές Εκκλησίες του Πόντου, όπου υπήρχε ο θεσμός των Ευαγγελιστριών. Ήταν οι γυναίκες, οι οποίες συγκέντρωναν όλες τις ηλικιωμένες γυναίκες ή τις μέσης ηλικίας που ήταν εντελώς αγράμματες και τους δίδασκαν να διαβάσουν ανάγνωση και γραφή. Αυτό το πράγμα το έκαναν για έναν αποκλειστικό σκοπό και αυτό ήταν για να μπορέσουν να διαβάσουν την Αγία Γραφή, όχι για κάτι άλλο. Αυτός ο αναπάντεχος αλφαβητισμός τους έδωσε βέβαια ιδιαιτερότητες αυτές τις γυναίκες, αλλά αυτό δεν είναι του παρόντος. Επίσης, στην Καπαδοκία, όπου μιλούσαν μια ειδική γλώσσα, τουρκικά, τα οποία τα έγραφαν με ελληνικούς χαρακτήρες, αυτό ονομάζεται Καραμαλίδικα, όπως πολύ ξέρετε, η Βιβλική Εταιρεία στην Κωνσταντινούπολη έκανε πολλές ειδικές εκδόσεις για αυτούς τους ανθρώπους που διάβαζαν αυτή τη γραφή και μιλούσαν τουρκικά. Και μάλιστα, οι κανόνες των Καραμανλίδικων τελειοποιήθηκαν από τους Προτεστάντες στη Μικρά Ασία.
πάντα ώστε να μπορεί αυτός ο κόσμος με αυτή την ειδική γλώσσα να διαβάζει την Αγία Γραφή. Δηλαδή το κέντρο και του ενδιαφέροντος της προσοχής είναι η ανάγνωση της Αγίας Γραφής παρευαγγελικής. Αυτή η ατομική λοιπόν ανάγκη και υποχρέωση έκανε τους Ευαγγελικούς στην Ελλάδα να υποστηρίξουν, να αγκαλιάσουν τη βιβλική εταιρεία, αφού αυτή τους προμήθευε τις μεταφράσεις εκπονηθήσεις από τα πιο αρμόδια πρόσωπα κάθε εποχής, που συμβαίνει να είναι πάντα θεολόγοι, έτσι, καθηγητές πανεπιστημίου. Ας σημειωθεί ότι η βιβλική εταιρεία δεν υπήρξε ποτέ εξάρτημα ή διακόνημα της Ευαγγελικής Εκκλησίας, ούτε στην Ελλάδα, ούτε πουθενά άλλου στον κόσμο. Δηλαδή, δεν ήταν κάποιο είδους, ας πούμε, αποστολική διακονία, κάποιος εκδοτικός βραχίωνας της Εκκλησίας. Ήταν πάντα ανεξάρτητη, με ευαγγελικούς διευθυντές, αλλά ανεξάρτητη. Χάρη στη βιβλική εταιρεία, οι Ευαγγελικοί της Ελλάδας μπορούσαν να έχουν λοιπόν την πηγή της πίστεώς τους σε γλώσσα που να κατανοούν. Εάν δεν υπήρχε η βιβλική εταιρεία, δεν θα είχαν την Αγία Γραφή, γιατί απλά δεν υπήρχαν άλλες μεταφράσεις και δεν υπήρχαν άλλες εκδόσεις. Πολύ αργότερα εμφανίστηκαν λίγες μεταφράσεις που εξεδόθησαν σε πολύ μικρούς αριθμούς. Αναφέρουμε εκδόσεις και ημερομηνίες, μετάφραση των Τεσσάρων Ευαγγελίων το 1900 από τη Βασίλισσα Όλγα, μετάφραση του Αλέξανδρου Πάλι το 1902, μετάφραση του Κατά Ματθαίον από το Σύλλογο Ανάπλασης το 1900, έκδοση του κειμένου από το Πατριαρχείο το 1904, έκδοση του κειμένου από το Σύλλογο Ζωή το 1929. Αυτές λοιπόν ήταν οι προπολεμικές εκδόσεις, αυτές μόνο οι προπολεμικές εκδόσεις, οι εκτός της βιβλικής εταιρείας, οι οποίες ήταν ελάχιστες σε πολύ μικρά τυράζ. Δηλαδή, επί 130-140 χρόνια, οι μόνες εκδόσεις που έγιναν εκτός βιβλικής εταιρείας και μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Πέραν της γλώσσας και των μεταφράσεων, η βιβλική εταιρεία φρόντισε ώστε να υπάρχει σε οποιαδήποτε ποσότητα η Αγία Γραφή και σε οποιοδήποτε σχήμα. Να υπάρχει σε όλα τα σχήματα, ώστε να μπορεί κανένας να τη μεταφέρει μαζί του, να την έχει στο στρατό ή στον πόλεμο τότε, να την έχει επίσημα μεγάλη στο σπίτι του ή στον άμβονα και μικρή, ώστε να την έχει στην τσέπη του στο ταξίδι. Να υπάρχει σε μετάφραση ή σε κείμενο και μετάφραση σε παράλληλες στήλες, ώστε να ανατρέχει κανείς το κείμενο αν το επιθυμεί. Δεν υπήρχε ποτέ άλλος εκδοτικός οργανισμός που να εξέδωσε την Αγία Γραφή τόσο πολύ και να την εξέδωσε σε τόσο πολλά σχήματα. Το ερωτηματικό είναι γιατί οι Ευαγγελικοί έπρεπε να διαβάζουν την Αγία Γραφή σε μετάφραση. Αυτή είναι μία ερώτηση που αφενός έχει την απάντησή της στη διαμαρτυρόμενη ιστορία. Αφετέρου, οι λόγοι είναι προφανώς πρακτικοί. Ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε ο Λούθυρος, απομονωμένος στο κάστρο του Βάρτμπουργκ το 1521, ήταν η μετάφραση της Καινής Διαθήκης στα γερμανικά, στην Καθομιλουμένη. Και αυτό γιατί θεωρούσε ότι οι συμπατριώτες του έπρεπε να έρθουν σε επαφή με το Λόγο του Θεού στη γλώσσα που κατανοούσαν και όχι στα λατινικά, που ήταν η γλώσσα των επιστημόνων της εποχής. Αυτό είναι το έναυσμα της υπάρξεως και της υποστηρίξεως των μεταφράσεων από τους Ευαγγελικούς. Την Αγία Γραφή πρέπει να την έχει ο καθένας και να τη χρησιμοποιεί ιδιωτικώς. Οφείλουμε πάντως να πούμε εδώ ότι υπήρχε πάντα, και το ξέρουμε, σύσταση να ανατρέχουμε στο κείμενο η Ευαγγελική. Και να αναφέρω το εξής ανέκδοτο, μετά τα Ευαγγελικά του 1901, η βιβλική εταιρεία πολλούσε μόνο το κείμενο, διότι υπήρχε απαγόρευση. Μια κρατική απαγόρευση, η οποία αργότερα μπήκε και στο Σύνταγμα. Το περιστατικό ήταν ότι ο Μητροπολίτης Αθηνών, τώρα Αρχιεπίσκοπος ονομάζεται, τότε Μητροπολίτης, Μελέτιος Μεταξάκης, ο οποίος ήταν Αρχιεπίσκοπος από το 1918 μέχρι το 1920, ήταν εκείνος ο οποίος έδωσε εντολή να εκτελονιστούν αμέσως τα πρώτα δύο κυβότια με τη μετάφραση Βάμβα τότε, που είχαν έρθει από το Λονδίνο όπου τυπώθηκαν, όταν η απαγόρευση των μεταφράσεων ατόνισε. Δηλαδή, ο Αρχιεπίσκοπος έδωσε εντολή να εκτελονιστούν τα πρώτα δύο κυβότια τα οποία έγιναν ανάρπαστα, όταν ατόνισαν οι απαγορεύσεις σχετικά με τις μεταφράσεις. Το δεύτερο σημείο της προσφοράς της βιβλικής εταιρείας στην Ευαγγελική Εκκλησία είναι αυτό που λέμε η διεκκλησιαστικότητα. Ο όρος ίσως αντικαταστήσει τον όρο οικουμενικότητα, που είναι για πολλούς φορτισμένος με αρνητικές έννοιες. Οφείλουμε να πούμε ότι η βιβλική εταιρεία από την ίδρυσή της το 1804
στην Αγγλία, ήταν διεκκλησιαστική στη μορφή της. Καμιά φορά παρά ήταν, θα επανέλθουμε. Το 1831, και για να αποδείξω αυτό, λέω ότι το 1831, δηλαδή 27 χρόνια από την ίδρυσή της, η βιβλική εταιρεία διασπάστηκε. Οι εκκλησίες και οι άνθρωποι που θεωρούσαν ότι η βιβλική εταιρεία έπρεπε να είναι αμιγώς ευαγγελική, δημιούργησαν την ακόμα υπάρχουσα Τριαδική Βιβλική Εταιρεία. Οι λόγοι ήταν οι εξής. Η βιβλική εταιρεία τύπωνε για εκείνους που το επιθυμούσαν τα λεγόμενα δευτεροκανονικά βιβλία. Και αυτό ήταν για να εξυπηρετεί τις ανάγκες εκείνων που θεωρούσαν ότι τα δευτεροκανονικά βιβλία έπρεπε να βρίσκονται μέσα στον τόμο της βίβλου. Το δεύτερο, και αυτό, γι' αυτό είπαμε παραπάνω ότι παρά ήταν διεκκλησιαστική, είναι ότι η βιβλική εταιρεία τότε απασχολούσε στο προσωπικό της πρόσωπα που ανήκαν στην εκκλησία των Unitarians, δηλαδή αντιτριαδιστών. Αυτά τα δύο στοιχεία θεωρήθηκαν λάθη ασυγχώρητα από τους ευαγγελικούς της εποχής, οπότε έφυγαν και δημιούργησαν τη λεγόμενη Τριαδική Βιβλική Εταιρεία, η οποία υπάρχει ακόμα και έχει δικό της έργο. Αυτό σημαίνει ότι η βιβλική εταιρεία, οι γνωστοί, οι κεντρικοί, οι νομές βιβλικές εταιρείες, είχαν μια πιο ευρεία νοοτροπία, που περιλάμβανε φροντίδα για πρόσωπα όχι της διαμαρτυρόμενης εκκλησίας, αλλά και της καθολικής και της ορθόδοξης, που, όπως είπαμε, εντάσσουν στον κανόνα τους τα δευτεροκανονικά. Ένα άλλο στοιχείο για να αποδείξουμε αυτού του είδους τη διεκκλησιαστικότητα στην νοοτροπία της βιβλικής εταιρείας είναι ότι στη Ρωσία ιδρύθηκε το 1813 η Ρωσική Βιβλική Εταιρεία της Αγίας Πετρούπολης. Εκεί ήταν σχεδόν όλοι οι επίσκοποι του Ρωσικού Πατριαρχείου και ο ίδιος ο Τσάρος, ο οποίος έγινε μέλος της και της Βιβλικής Εταιρείας και μάλιστα κάθε χρόνο έκανε μια μεγάλη χορηγία. Νομίζω ότι η διεκκλησιαστικότητα αυτή φάνηκε και στην περίπτωση της Ελλάδας. Ο κύριος μεταφραστής της Κοινής Διαθήκης ήταν ο γνωστός καθηγητής Πανεπιστημίου, Νεόφυτος Βάμβας, που μαζί με τους Τυπάλδο, Ιωαννίδη και δύο Άγγλους, τον Λίβς και τον Λάουντς, εκπώνησαν τον μεγάλο έργο. Θα μπορούσαν να βρεθούν ελληνιστές, ξένοι διαμαρτυρόμενοι, που θα μπορούσαν να εκπονήσουν μια καλή μετάφραση. Αλλά ο καθηγητής Βάμβας θεωρήθηκε ο καλύτερος τότε. Μέχρι τότε η μετάφραση που χρησιμοποιούσε στις εκδόσεις της Βιβλική Εταιρεία ήταν φτιαγμένη από διάφορους μοναχούς. Εκείνη του Μάξιμου Καλλιουπολίτη ή του Ιλαρίου Νοστυρνόβου. Το ότι όλοι οι παραπάνω ήταν μάλλον φιλοπροτεστάντες, όπως και ο Πατριάρχης Κύριλλος Λούκαρης που παρήγγειλε από τον Καλλιουπολίτη την μετάφραση, είναι μια κατάσταση κατανοητή, νομίζω. Με ποιους θα συνεργαζόταν η βιβλική εταιρεία, παρά με εκείνους που ήταν θετικοί ή, εν πάση περιπτώσει, διεκκλησιαστικοί στην νοοτροπία τους. Ουδέποτε άλλωστε ο Βάμβας ή οποιοδήποτε άλλος που συνεργάστηκε με τη βιβλική εταιρεία άλλαξε λόγω της συνεργασίας του αυτή στην προσωπική του δογματική τοποθέτηση. Όταν εκδόθηκε ολόκληρη μετάφραση Βάμβα το 1851, ο διευθυντής της ήταν Άγγλος και λίγα χρόνια αργότερα ο διευθυντής της ήταν Ορθόδοξος Έλληνας. Το γιατί από το 1859 ο διευθυντής ήταν Ευαγγελικός, ο Μιχαήλ Καλοποθάκης, μας το λένε οι αριθμοί των πωλήσεων, οι οποίοι μεγάλωσαν ξαφνικά πάρα πολύ. Οι Ορθόδοξοι διευθυντές ήταν πολύ καλοί βεβαίως, αλλά δεν είχαν αυτό τον ιδεολογικό πόθο ή φανατισμό να κυκλοφορήσει σε μεγάλα νούμερα η Αγία Γραφή. Αυτή η διεκκλησιαστικότητα φάνηκε και στην πρόσληψη προσώπων που έκαναν τη διανομή και τη μεταπόληση της Αγίας Γραφής, οι οποίοι τότε ονομάζονταν κολπορτέρ ή βιβλιοπόλες των Αγίων Γραφών. Στην αρχή όλοι οι προσληφθέντες ήταν Ορθόδοξοι, άλλωστε δεν υπήρχαν και Ευαγγελικοί στην Ελλάδα. Αλλά και εκεί έλειπε αυτό το στοιχείο του πόθου να πουληθούν πολλά βιβλία, να κυκλοφορήσει η Αγία Γραφή. Οπότε μετά, προϊόντος του χρόνου, αντικαταστάθησαν με Ευαγγελικούς οι κολπορτέρ αυτοί. Οπωσδήποτε το γεγονός της πωλήσεως βίβλων εκείνη την εποχή θεωρήθηκε, και πολλές εποχές αργότερα, θεωρήθηκε μια
ευαγγελική πρακτική, μια προτεσταντική πρακτική. Η κατάσταση αυτή με τα χρόνια άλλαξε σημαντικά, με επισκόπους να βοηθούν το έργο της εταιρείας και με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να αυξάνεται η κυκλοφορία της Αγίας Γραφής. Πάντα η βιβλική εταιρεία είχε τη σφραγίδα της προτεσταντικής οργάνωσης, κάτι και παρά το γεγονός ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα εντελώς, υπάρχει σαν νοοτροπία σε πολλούς ακόμα. Ερχόμαστε τώρα στην τελευταία τεσσαρακονταετία. Η μετάφραση του Βάμβα είχε αρχίσει να κλείνει τον κύκλο της και είχε χάσει τη δυνατότητα επαφής της με το γλωσσικό ιδίωμα που είχε επικρατήσει στο λαό. Έτσι, η βιβλική εταιρεία, υπό ευαγγελική διεύθυνση, προώθησε τη μετάφραση του καθηγητή Βέλα και κυκλοφόρησε την Καινή Διαθήκη και μετά προσέλαβε τους εχθές τιμηθέντες καθηγητές και πολλούς άλλους για να εκπονήσουν τη νέα μετάφραση. Παράλληλα, είχε συσταθεί από τη βιβλική εταιρεία, η οποία πάλι, επαναλαμβάνω, ήταν υπό ευαγγελική διεύθυνση, μια διεκκλησιαστική επιτροπή, στην οποία ο πατέρας Σάββας ήταν από τότε και οι καθηγητές κτλ. Αυτά όλα τα λέμε και τα σημειώνουμε για να τονίσουμε ότι επί ευαγγελικής διεύθυνσης εξέδιδε και παρήγγειλε μεταφράσεις οι οποίες ήταν φτιαγμένες όχι από ευαγγελικούς, αλλά από τους καλύτερους Έλληνες επιστήμονες, ανεξαρτήτως της δογματικής τοποθέτησής τους. Και μετά ήρθε η στιγμή που η βιβλική εταιρεία μετατράπηκε σε ελληνικό νομικό πρόσωπο. Ο κόσμος είχε αλλάξει, τα καθεστώτα της Ανατολικής Ευρώπης είχαν καταρρεύσει και μία ελληνική βιβλική εταιρεία θα έδινε την κατεύθυνση σε νέες εθνικές βιβλικές εταιρείες που θα δημιουργούνταν στις χώρες αυτές. Οι θύνοντες του εξωτερικού αποφάσισαν ότι το έργο της εταιρείας θα το έκανε πολύ καλύτερα μια διεύθυνση που να είχε το θρήσκευμα της χώρας στην οποία αυτή δραστηριοποιείται. Αυτό έγινε με έναν διεκκλησιαστικό τρόπο πάλι, δηλαδή συνεπήχθη μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με μέλη της τους μεταφραστές καθηγητές και άλλα πρόσωπα και των τριών δογμάτων, με πρώτο διευθυντή τον αείμνηστο Μάσο, πρώτο πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τον αείμνηστο Δέσιμο Νικόλαο Τσανικλίδη και πρώτο πρόεδρο της συνελεύσεως τον μακαριστό Μητροπολίτη Νέας Σμύρνης Αγαθάγγελο. Έτσι, παρά τις αρχαϊκές αμφιβολίες, καχυποψίες και κυρίως ανασφάλειες, κατόρθωσε η βιβλική εταιρεία να γίνει ελληνική, να συγκεντρώσει πρόσωπα από τα τρία χριστιανικά δόγματα, να ανταποκριθεί στις ανάγκες μιας Ευρώπης που άλλαζε και να ανταποκριθεί χωρίς πλέον δογματικές ανησυχίες στο μεγάλο έργο της Αγίας Γραφής. Αυτό που χάρισε στην Ευαγγελική Εκκλησία αυτή η διεκκλησιαστικότητα που πλέον ίσχυε ήταν τα εξής. Πρώτον, για πρώτη φορά υπήρχε η αναγνώριση από τα πλέον επίσημα όργανα ότι μια οργάνωση εκδοτικός οίκος με διαμαρτυρόμενη προϊστορία στην Ελλάδα, όπως η Βιβλική Εταιρεία, ήταν καλό και έπρεπε να στηριχθεί. Για πρώτη φορά επισήμως η εταιρεία που στο παρελθόν είχε τρομοκρατήσει γενναίες ιεραρχών, ιερέων, μοναχών του απλού λαού, είχε πλέον έναν ιεράρχη επικεφαλής, απεσταλμένο της Ιεράς Συνόδου. Για πρώτη φορά οι μεταφράσεις που παγίως καταδικάζονταν κατά το παρελθόν γίνονταν μια επιθυμητή πραγματικότητα. Για πρώτη φορά πρόσωπα από τα τρία δόγματα ήταν υποχρεωμένα να συνυπάρξουν, να συζητήσουν και να συναποφασίσουν. Για πρώτη φορά υπήρχε μια συντροφιά ανθρώπων που γνωρίστηκαν, συνεργάστηκαν και απέδωσαν πολύ, νομίζω, αυτές οι συνεργασίες. Αυτό ήταν καλό για τους Ευαγγελικούς και τις Ευαγγελικές Εκκλησίες. Πολλές στεναχώριες και παράπονα του παρελθόντος βρήκαν τη λύση τους στη βιβλική εταιρεία. Θα μου επιτρέψετε να προσθέσω, και είμαι σίγουρος ότι πολλοί θα συμφωνήσουν από εκείνοι που τον γνώρισαν, ότι η χριστιανική και αδελφική του στάση, η λαμπερή φυσιογνωμία, ο δοτικός χαρακτήρας, η καλοσύνη και η φιλικότητα, το διεκκλησιαστικό του πνεύμα και η προσπάθειά του να συγκεραστούν οι απόψεις και να παρακαμφθούν τα εμπόδια, η απόλυτη ειλικρίνεια των προθέσεων και η δημιουργική του νοοτροπία σε ένα έργο που όχι μόνο αγαπούσε, αλλά όπως είχα διαπιστώσει προσωπικά κυριολεκτικά λάτρευε, έκαναν την παρουσία του πρώτου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του αείμνηστου Τσανικλίδη,
θετικά καταλυτική στα πρώτα εκείνα βήματα της διεκκλησιαστικής πλέον εταιρείας. Καταλυτικό για τις σχέσεις της μεταξύ μας και καταλυτικό και στην αποδοχή της εταιρείας, όπως ήταν πλέον, από τη δική του εκκλησιαστική ομάδα. Τρίτο και τελευταίο, η γόνιμη συζήτηση που ξεκίνησε μέσα στην Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία για πολλά θέματα σχετιζόμενα με τη νέα μετάφραση της Βίβλου. Ένα από αυτά ήταν η χρήση μιας μετάφρασης που χρησιμοποιεί μια γλώσσα αρκετά προχωρημένη, που διέπεται ίσως από τη λογική της πρώτης μεταπολιτευτικής δεκαετίας. Ένα άλλο θέμα ήταν το σημαντικό ζήτημα της δυναμικής αντιστοιχίας σε αντιδιαστολή με την καταλέξη μετάφραση. Αυτά και κάποια άλλα απασχόλησαν και απασχολούν την Ευαγγελική Εκκλησία με πολλούς και ποικίλους τρόπους. Υπάρχουν θετικές και αρνητικές θέσεις. Όλοι αναγνωρίζουν την ανάγκη της νέας μετάφρασης και αναγνωρίζουν την ποιότητα της εργασίας. Αναγνωρίζουν τη σημασία του εγχειρήματος. Αυτά όλα είναι σημαντικά για την Ευαγγελική Εκκλησία. Ακόμα και το γεγονός ότι υπάρχει μια νέα μετάφραση είναι σημαντικό για το λόγο ότι πυροδοτεί μια συζήτηση και μια ανταλλαγή απόψεων. Το ότι γίνεται συζήτηση για την Αγία Γραφή είναι παγίως μια καλή εξέλιξη. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο για τους Ευαγγελικούς ήταν ότι η έκδοση αυτή είχε τις ευλογίες των Πατριαρχείων και της Εκκλησίας της Ελλάδος, γιατί έδωσε την Αγία Γραφή στους Έλληνες ευρύτερα, χωρίς τις γνωστές ανησυχίες τριών αιώνων, ότι η μεταφρασμένη βίβλος είναι προτεσταντικό έντυπο. Αυτή η έκδοση της νέας μετάφρασης της βίβλου, νη μη βήτα, ήταν σημαντική γιατί θα έλεγα ότι είναι η πρώτη και μόνη επίσημη, και το βάζω εντός εισαγωγικών, μετάφραση όπως έτσι την ορίζει το Σύνταγμα, ανεξαρτήτως αν κάποιος συμφωνεί με το συγκεκριμένο άρθρο. Έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλές μεταφράσεις της Αγίας Γραφής πλέον και από Ορθοδόξους και από Ευαγγελικούς και πλέον λόγω της πλειάδας ίσως υπάρχει ανάγκη για αυτή την επισημοποίηση της μεταφράσεως και η νέα μετάφραση της Βίβλου είναι έτσι, είναι μια επίσημη μετάφραση. Η προσφορά της Βιβλικής Εταιρείας στην Ευαγγελική Εκκλησία είναι ότι παρέχει το μέσον για τον επανευαγγελισμό των Ελλήνων και των ανθρώπων της. Ο επανευαγγελισμός των ανθρώπων γίνεται με αρχή το Ευαγγέλιο. Τι εννοούμε με αυτόν τον όρο? Εννοούμε ότι μέσω του Ευαγγελίου ο αδιάφορος Ευαγγελικός, ο μη ενδιαφερόμενος με τα πράγματα του Θεού Ευαγγελικός, θα επανέλθει στην πίστη στην οποία κατηχήθηκε και μεγάλωσε. Αντιστοίχως, ο Ορθόδοξος ή ο Καθολικός, που δεν ενδιαφέρεται για την πίστη στην οποία μεγάλωσε, πιστεύουμε ότι έχει την ανάγκη να επανευαγγελιστεί. Υπάρχουν τόσο πολλοί άνθρωποι γύρω μας που δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για το Θεό, για το Χριστό, για την πίστη, για την Εκκλησία. Ποιος είναι ο τρόπος να επανελκυστεί και σε τι να επανελκυστεί? Νομίζω ότι ο τρόπος είναι το Ευαγγέλιο και η διδασκαλία του, το κάλεσμα στην πίστη του Χριστού που αυτό απευθύνει. Το Ευαγγέλιο είναι το εργαλείο με το οποίο αυτός θα επαναγγιχθεί για να οδηγηθεί στη σωτηρία. Πώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι που στέκονται μακριά από το Θεό στην ελληνική κοινωνία θα πλησιαστούν και θα γνωρίσουν τη λύτρωση και την παρηγοριά και την επιστροφή σε εκείνο από το οποίο ξεκίνησαν? Ας μην ξεχνάμε, αγαπητοί μου, ότι υπάρχει αντικληρικαλισμός σε μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας. Υπάρχει αντίθεση για τη στάση της Εκκλησίας σε πολλά ζητήματα, την επαφή της με την πολιτική. Υπάρχει αντίθεση σε θεσμούς γενικώς. Το βλέπουμε καθημερινά. Η μόνη λύση για την προσέγγιση των ανθρώπων είναι, νομίζω, η Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή που υπενθυμίζει, παρηγορεί, διδάσκει. Αυτή την Αγία Γραφή κυκλοφορεί η Βιβλική Εταιρεία στην πιο προσεγγίσιμη μορφή της, στη μετάφραση. Για όλους τους αναφερθέντες λόγους, τη μεγάλη προσφορά προς αυτήν, η Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία στηρίζει, συμμετέχει και προβάλλει τη Βιβλική Εταιρεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τσεβά, ο οποίος σημειωτέων είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας.
Μπορείτε να φύγετε ό,τι ώρα πρέπει. Να μην δείξω έτσι. Ο επόμενος εισηγητής μας είναι ο κύριος Βασίλης Μπαμπότα, αναπληρωτής καθηγητής του Ποντιφικού Γρηγοριανού Πανεπιστημίου στη Ρώμη. Θέμα του είναι η Βουλγάτα στην Καθολική Εκκλησία. Σας δόθηκε σύνοψη της ομιλίας του, η οποία, όπως σημειώνει, είναι και σύντομη, για να μπορούμε να την παρακολουθούμε όσοι εξ ημών δυσκολευόμαστε με τα αγγλικά. Please. Thank you, Your Excellencies, Reverend Fathers, dear colleagues, ladies and gentlemen. I shall try to say something that has happened over 16 centuries in about 20-25 minutes. So that's, I will try to make an attempt towards this. So the topic of my presentation is the importance of the Vulgata in the Catholic Church. From the outset, it is necessary to distinguish the Vetus Latina from the Vulgata. The first, that is the Vetus Latina, was basically a translation into Latin of Greek, both Old and New Testament scrolls, or books, as we call them later, because at the time there were no books yet, often referred to in biblical scholarship as the Septuagint or the Greek Bible. Many of these manuscripts, ancient manuscripts, Greek manuscripts, had gone lost. This translation, that is the Vetus Latina, was accomplished sometime after 150 CE. For those who could not understand Greek, at first its target audience was North Africa, mainly present-day Tunisia and Algeria, parts of Italy, and southeastern part of the present-day Spain and France. However, the spread of Christianity beyond these areas called for the necessity to produce new copies of Vetus Latina. Their number continued to grow during the following three centuries or so. However, to date, only individual parts of the manuscripts of the Vetus Latina tradition survive, as well as a number of quotes of the Latin fathers. So we only have fragments of this Vetus Latina gathered by a certain Sabatier. Indeed, a gradual change was taking place from the 5th century onward. This process was generated by the appearance of the Vulgata Bible. The history of the Vulgata is more complex and is much longer than that of the Vetus Latina. I shall outline several basic aspects only. Eusebius Sophronius Hieronymus, better known in English as Jerome, in 382 began his work on what was to become later known as the Vulgata or Bulgata, and worked on it at least until 405. Jerome started from the New Testament while he was still in Rome, and from 390 onward, he continued his project in Bethlehem, where he dedicated himself to the books or scrolls of the Old Testament. It is important to define what Jerome's Vulgata was and what it was not. First, Jerome believed in
what he called Hebraica Veritas. According to him, the truth, the real truth, lie behind the Hebrew text and not behind the Greek text, in reference to the Old Testament. Therefore, he first set himself to the study of the Hebrew, because he didn't know any Hebrew before coming to Bethlehem. And in Bethlehem and in Jerusalem, with the help of the rabbis, whom he paid well, because he had money, he had many money, much money, so he dedicated himself to the study of the Hebrew. It is usually believed that Jerome translated into Latin all the books found in the Hebrew Bible canon. So the Hebrew Bible canon, as we know, is shorter than what we call the Old Testament, our Old Testament canon. By contrast, Jerome used the Greek text as his basis for other books of the Old Testament that are not found in the Hebrew Bible canon. Such books as Judith, Tobit, Sirach, Wisdom, 1st and 2nd Maccabees, additions to Esther, and additions to Daniel. Additions to Daniel include the Song of the Three Children, Susanna, and the Idol, Bell, and Dragon. However, Jerome omitted from his translation the book of Baruch, or often referred as the first Baruch, because there is a second Baruch also. And together with this first Baruch, he omitted also the letter of Jeremiah, which is the chapter 6 of the book of Baruch. Jerome used the Greek text also for the New Testament. From the methodological point of view, Jerome's Latin Bible resembled the much earlier translation into Syriac of the biblical books, both Old and New Testament, called Peshitta, which was done in the second half of the second century for the Syriac-speaking Christianity in the Middle East. Many scholars believe that in the case of at least some New Testament books, Jerome made only a revision of already existing Latin translations that reflected the Vetus Latina tradition. This he did by checking the Greek manuscripts he had access to, some of which came from Alexandria. The same might be true in the case of the books and other texts that are found only in the Septuagint tradition. Therefore, it is misleading to say that Jerome's Vulgata was a new Latin translation of the biblical books. To be sure, it was partly a translation, partly a substantial revision of older Latin texts, and partly a simple copying, or better, a new edition of existing Latin translations, which went ultimately back to the Vetus Latina. The project of this new Bible was initially commissioned by Pope Damasus I, and the accomplishment of this huge project was a real revolutionary act, especially as far as the translation of the Hebrew biblical books was concerned. Because Jerome was the first, as far as we know, to have translated the Hebrew books of the Old Testament. Notwithstanding, in the following centuries, the spreading of Jerome's Vulgata was rather gradual and limited among certain Western Christian communities. So to say, it did not enjoy the success it was hoped it would from the very beginning. There were several reasons for this. First, some contemporary Latin church fathers were rather skeptical about Jerome's new Latin Bible. Thus, Augustine, to take one,
believed that the Septuagint, and so the Vetus Latina from which it derived, was still to be regarded as the really divinely inspired text. Second, the concept of biblical canon itself, as well as the order of individual books, was not unified among Christianity in the 5th century CE. Evidence for this are the Greek codices of the 4th and 5th century, such as Vaticanus, which lacks all the four books of Maccabees and the prayer of Manasseh from his Old Testament, and the so-called general epistles or universal epistles are placed in between the Acts of the Apostles, which, by the way, is arranged in 36 chapters, and Pauline letters. The other important codex, Codex Sinaiticus, lacks 2nd and 3rd Maccabees in the Old Testament and includes the letter of Barnabas and the shepherd of Hermas, Pastor Hermas, in the New Testament. The Pauline epistles are placed in between the Gospels and the Acts. The other codex, Alexandrinus, includes the Odes of Solomon in this Old Testament and 1st and 2nd Clement in the New Testament. The general epistles are placed in between the Acts and the Pauline epistles. So as we see, there was not yet a unified canon or the order of the books that was to be followed in the 5th century. One more codex of the 5th, probably 6th century, and this is only for the New Testament, so-called Codex Bezae. It's another example. The order of the Gospels in this New Testament is as follows. Matthew, John, Luke, and Mark. The third reason why the Jerome's Bible was not universally accepted from the very beginning was that his Old Testament edition, so to say, sometimes differed in length or in the order of chapters from the Vetus Latina, as his translation was based on the Hebrew texts. Just to take one example, the book of Jeremiah, the Hebrew version of the book of Jeremiah is by some 12% shorter than its Greek version. This amounts to some 2,700 words. Also, chapters 46 to 51 of the Hebrew text are found in the Greek book after chapter 25. So this was another problem for Christians, for leaders of the local church, to simply accept another, so to say, version of the Bible. There were several levels of difficulties. And this caused not few problems for certain Christian communities. The interest for Jerome's Bible, though, continued to grow in the Middle Ages, so that it began to be referred to as the Versio Vulgata, or simply Vulgata. Vulgata, as such as the term, it was not yet used in the earlier centuries. It was used later on to refer, namely, to Jerome's Bible and the following tradition. But by the end of the first millennium, there were several versions of Vulgata circulating among Christian communities in the West. Jerome and the later Vulgata versions, and we already speak about versions by the end of the first millennium, included in their New Testament corpus the purported epistle to the Laodiceans mentioned by Paul in Colossians 4:16. This epistle appears in many Vulgata editions between the 6th and the 12th century CE, after which
its authority began to diminish. Moreover, by the 13th century, three more writings began to be inserted in certain Vulgata versions. The prayer of Manasseh, called Oratio Manassis in Latin, Second Esdras, and Third Esdras. In fact, Jerome did not translate them, just as he did not translate, for example, the Odes of Solomon. This meant that by this time, these three writings acquired the status of biblical text. This is further corroborated by their use in medieval commentaries, for example, Thomas d'Aquinas uses them. Sometimes these three Latin texts were printed side by side with their Greek text, Latin and Greek. Two important decisions that regarded the Vulgata were pronounced during the Council of Trent in Italy on April the 8th, 1546. On the one hand, the prayer of Manasseh and the third and fourth Esdras were excluded from the official canon of biblical books, and so was the epistle to the Laodiceans. On the other hand, the Vulgata was declared as the authoritative version of the Bible in the Catholic Church, but which, however, necessitated revision. It should be emphasized that the Council, and this is very important, conferred authority on this Vulgata against other Latin translations of the biblical books that were in circulation at the time. The Council, however, did not deprive of authority the Hebrew or the Greek text of the biblical books. Thus, the first revised Vulgata was published in 1547 in Leuven by Johannes Henten, who used as basis the texts of the Greek Biblia Complutensis Polyglotta of 1520 and Stephanus Vulgata of 1540. However, the official Tridentine Vulgata was published only in 1583 in Antwerp, present-day Belgium, by a commission under the guidance of a certain Franz Lucas, who used as basis the third revised edition of Henten's Vulgata. Soon after, Pope Sixtus V took himself the initiative to correct the text, as he said, Nostra nos ipsi manu correximus, that is, we corrected this with our own hand, and in 1590 published what became to be known as Vulgata Sixtina, after the name of the Pope, which excluded the three texts mentioned above, that is, the Oratio Manassis and the third and fourth Esdras. In 1592, just 2 years later, another pope published a new edition of Vulgata, and this pope was Pope Clement the VIII. And so his Vulgata became to be known, and so it is known today, as Vulgata Clementina. He restored back the prayer of Manasseh, and together with it, third and fourth Ezra, but placed them all in an appendix at the end of the Bible, after the New Testament. The Prefatio ad Lectorem to this Clementine Vulgata refers back to the Council's decision and reiterates what Sixtus V had stated earlier with regard to these books. So Pope Clement decided that it would be still good to have those three writings at the end of the Bible and state clearly to the readers
why, what are these, and what does the church think about these three writings in this prefacio. The Vulgata Clementina, with its 76 books, remained the authoritative version for over two centuries. Subsequent editions were sometimes referred and are still referred today as the Vulgata Sixtina Clementina, to refer to these two popes. In the Nova Editio, the new edition of 1913, that is last century, the three books were once again excluded from the Vulgata, just as before in the editions of 1862 and later in 1959. By contrast, they reappeared in the appendix of the Stuttgart edition of Robertus Weber in 1969, as well as in several other previous editions. So we see something like back and forth of these three writings. Some editions, Vulgate editions, include them, others exclude them. In 1979, Pope John Paul II approved the edition of Nova Vulgata, that is the new Vulgata. And so in 1987 was published the so-called Editio Typica Altera, which was republished in 1998. In the appendix of this edition, over the Nova Vulgata, are reproduced the excerpts of both the Decretum De Canonici Scripturis and the Decretum De Editione et Usu Sacrorum Librorum of the fourth session of the Tridentine Council of the 16th century. During the process of revision, the scholars paid particular attention to the scholarly editions of the Hebrew, Aramaic, and Greek texts. This led not few scholars today to claim that this new Vulgata would be has undergone so much revision that it is no more possible and is even inappropriate to call it Vulgata. This newer revision does not contain the prayer of Manasseh together with the third and fourth Esdras, just as it was the case with Jerome's Vulgata. So one could say ad fontes. In conclusion, in order to fully grasp the importance of the Vulgata in the Catholic Church, it is necessary to understand its original nature and complex history. First, it was originally a translation and a revision at the same time. Hence, its importance for the textual criticism, in that it is a valuable witness to the transmission and interpretation of the biblical texts in the early centuries of Christianity. Second, when speaking about Vulgata, one must bear in mind that by this term we necessarily refer to a variety of versions of Latin Bibles that circulated in the last 15 centuries or so, but which go ultimately to Jerome's work. Hence, from this long history derives the importance of the Vulgata for the exegesis of the biblical texts and for the theological disputes that have gone over the centuries. Eucharisto. Thank you, Dr. Papota. Θα πάρουμε ερωτήσεις τώρα από όλους εμάς που ενδιαφερόμαστε να ρωτήσουμε τον κύριο καθηγητή. Παρακαλώ, τις ερωτήσεις σας.
πίσω. Professor Babota, thank you for the excellent presentation. I want to ask this. Do you agree with the scholar's opinion that finally Vulgata was accepted in the West not so much because Geronimo had made Vulgata, but because it was the next generation, so to say, from the Vetus Latina. It was the a new translation that the people in West saw it as the new version of Vetus Latina. I'm not sure if I'm clear. Thank you for your question. I think partly I answered your question saying that in the earlier centuries, Vulgata did not enjoy a very much success. That it was not soon accepted by local Christianity. However, when we speak about Jerome's Vulgata, I mean, today what we have is only editions of the 6th and 7th centuries, and some are not even complete. Vulgata, Jerome's Bible, had undergone new revisions in the next centuries, and those revisions were accepted, not so much the original. So it was, a two-level history. On the one hand, everyone will speak that it was Jerome behind this. But on the other hand, the new revisions were taking into consideration new manuscripts, Hebrew and Greek, that were appearing from around the Mediterranean, and will check this. This Latin Bible against new evidence, and that new evidence sometimes presented new readings, even small but still sometimes very significant. And you can see that in the commentaries of the fathers of the church sometimes, that they were, I don't want to say quarreling about certain words, but simply because they thought that was the only word that was possible in the Bible. So today we speak about hundreds, sometimes thousands, manuscripts. That's why the last edition, according to some scholars, should not be even called Vulgata, because it's so much, they say, different from the originals that it does not reflect anymore the manuscripts Jerome had used. For example, the tradition says for the Hebrew books, he used the scrolls, the manuscripts he found in Bethlehem at the time. Where are they now? We don't know. Do we have a textus, a receptus of them? We don't know. So I think, it's not simple to answer yes and no. So there was an ongoing re-edition of Jerome's Bible. And as these re-editions were multiplying, the people eventually accepted them. But not, they say, according to various estimates, it took probably another 4 centuries for the Vulgate to finally be accepted more or less in all parts of Western Christianity, so around the 8th or maybe 9th century. Because we have testimonies of the Vetus Latina version still circulating in that time. Some parts of the Western world. Yes, please. Ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Καραβιδόπουλος. Κύριε Καραβιδόπουλε, αν θέλετε. Στα αγγλικά, αν μπορείτε, παρακαλώ. I will try to ask my question in English. I have 2 questions. The first one has been partly answered. Do you have any information or hints of how was the first reaction of people who for first time heard the Vulgata translation in the church while they were used to hear Vetus Latina?
not the reaction of the clericals or the Pope or the bishops, but the simple people who were used to hear in the church the Vetus Latina, and now for the first time they heard the translation of Vulgata. If there are some information or hints, because I read somewhere that people, when the first time heard in the church the Vulgata, they left the church immediately because they were used to hear Vetus Latina and not another translation. And second question is, there was a project in Beuron, in Germany, a project for editing a critical edition of Vetus Latina. This project has been transferred to Louvain-la-Neuve in Belgium. This project has been terminated or is being continued still? So I think you're right. I partly answered your first question, saying that before the Jerome's Bible did not arrive so fast to the faithful because the church leaders were hesitant, were skeptical about what it was, this new reality. And yes, there were reactions of this kind because of the reasons, at least three reasons that I gave, but there are many more. You know, when you see a shorter Bible and a longer Bible, that already is an argument. Then when you see, let's say, one book having less chapters than the other in the other version, that's another problem. And then certain, you know, as we well know, when you take the Hebrew text and you take the Septuagint text, you know, that's obviously the difference are there. So, and this could not be, could not have gone unnoticed. I mean, and that's why one of the reasons why it took so long to finally be accepted by, first of all, by church leaders and then by the faithful. Of course, when it came to the faithful, there was a second wave of reactions, you know. In that sense. Coming to your second question about the new edition of the Vetus Latina, it is going on. Yes, I know some of my colleagues are working on that, also from the Pontifical Biblical Institute, a colleague of mine works on Sirach, on Sirachide, Ecclesiasticus. And yeah, it's a long process and very much consuming because Sabatier did collect most of what he could, but there is much more work to be done to go through the commentaries of all the Latin fathers and look for all their quotations and so on, and to see where they took from, whether it's from Vetus Latina or from some other source. It's very complicated issue. The other problem is that some fathers of the church simply quoted by heart, as was also usual in the New Testament. We know scripture quotation, and you have difficulties to say whether it's taken from actually a manuscript or simply a paraphrase, you know, because from the memory. So that's another problem. But I've seen some of these editions, I mean volumes of this edition. So you have maybe four or five lines of Latin, and the rest is the apparatus criticus, just to see how much work is necessary. Yeah, it's going on, yes. Κύριος Βασιλιάδης, θα μου επιτρέψετε να τιμήσω την πρώτη εισήγηση, γιατί έχει σημασία για τον οικουμενικό χαρακτήρα των βιβλικών εταιριών, και να υπενθυμίσω 2-3 στοιχεία τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και έχουν σχέση με την μετάφραση την οποία εκπονήσαμε τη δεκαετία του 80. Οι βιβλικές εταιρείες άρχισαν καθαρά ως ένα οικουμενικό εγχείρημα. Καθαρά. Το 1815 βέβαια δημιουργήθηκε η έριδα, η λεγόμενη έριδα των αποκρύφων, που φαίνεται ότι ένα παρακλάδι της είναι και η τριαδική βιβλική εταιρεία η οποία παρέμεινε. Και έκτοτε πραγματικά υπηρετούσαν μόνο τον κανόνα
των Ευαγγελικών Εκκλησιών. Μέχρι το 1981, ο κύριος Γαλίτης δεν είναι εδώ, αλλά ήταν η χρονιά που στο Τσάν Μάι οι Ηνωμένες Βιβλικές Εταιρείες αποφάσισαν την οικουμενική πλέον, να επανέλθουν στην οικουμενική διάσταση και την διομολογιακή και οργάνωση αλλά και δουλειά μεταφραστική. Από τότε ήταν ο αείμνηστος ο Σάββας Αγουρίδης, ένας από τον Προέδρων, και ήταν η χρονιά που είχα παρακληθεί κατά τη διάρκεια της σαββατικής μου αδείας, 81-83 περίπου, να διακονήσω ως σύμβουλος των βιβλικών εταιριών, ως ορθόδοξος σύμβουλος, και να αρχίσουμε αυτή την λεγόμενη μετάβαση στην ομολογιακή διάσταση των βιβλικών εταιριών. Και πραγματικά, τα τελευταίες δεκαετίες, ο κύριος Κωνσταντίνου νομίζω έχει κάνει πάρα πολλά βήματα περαιτέρω. Έχω όμως να πω κάτι που έχει μεγάλη σημασία. Όταν δημιουργήθηκε η αντίδραση με την πρώτη μας μετάφραση, 85, γράφτηκαν μερικά άρθρα στο πολύ σημαντικό περιοδικό Σύναξη, ανάμεσα στα οποία ήταν και ένα του πατρός Μεταλινού, το οποίο πραγματικά τόνιζε τον προσιλητιστικό ιεραποστολικό χαρακτήρα προτεσταντικό των βιβλικών εταιριών. Εκεί είχα απαντήσει, βέβαια δεν το βάλανε μέσα το άρθρο μου, αναγκάστηκε και το δημοσίευσα εγώ στα δικά μου τα βιβλία, αλλά έχει σημασία να γίνει γνωστό αυτό, ότι άρχισε ως οικουμενική κίνηση, μια οικουμενική, να μεταφερθεί χωρίς ομολογιακές κατανοήσεις αυτούσιος ο Λόγος του Θεού, ο γραπτός. Πέρασε από το 1815, βέβαια, λόγω της κρίσης αυτής, της μεγάλης κρίσης της έρηδος των αποκρύφων σε αυτή την φορά, αλλά από το 1981 και μετά, πραγματικά διακονεί διομολογιακά και φαίνεται και η δράση στην ελληνική πραγματικότητα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καθηγητά. Ευχαριστήσω ακόμη μια φορά τον κύριο Τσεβά για την... Θα το μεταφέρω και εγώ τηλεφωνικά. Ευχαριστώ πολύ. Κάποια άλλη ερώτηση? Έχουμε ακόμα 5 λεπτά στη διάθεσή μας, πρωτού πάμε σε διάλειμμα. Εάν όχι, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Παπώτα για την εισήγησή του και να προχωρήσουμε στο διάλειμμά μας τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you.